χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία μας εδώ. Από τη στιγμή που ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΣΥΠΑ και η συζήτηση για τις αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα, έως και την υπογραφή της συμφωνίας στη συνέχεια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξανδρούπολη ή αλλιώς η Σούδα του Βορρά, όπως χαρακτηρίστηκε, αναδείχθηκε σε κρίσιμο στρατιωτικό, μεταφορικό και ενεργειακό κόμβο για τις ανάγκες ΥΠΑ-ΝΑΤΟ. Το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα γύρω στρατόπεδα αξιοποιούνται στο έπακρο προκειμένου εκατοντάδες άρματα μάχης, ελικόπτερα, στρατιωτικά οχήματα και άλλο πολεμικό υλικό να προωθούνται στο μέτωπο της Ουκρανίας και στη μεθόριο με τη Ρωσία, να συμμετέχουν σε διάφορες πολεμικές νατοϊκές ασκήσεις, σε πρόβες πολέμου. Όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν με κάθε τρόπο και μέσω των τοπικών παραγόντων να πείσουν το λαό της Αλεξανδρούπολης ότι βγαίνει κερδισμένος και από τη μετατροπή της πόλης σε μια ατέλειωτη στρατιωτική βάση και από τα επιχειρηματικά σχέδια ομίλων και κοινοπραξιών στον τομέα της ενέργειας, όπως είναι οι δύο πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου FSRU και την αύξηση της εισαγωγής αμερικανικού LNG, η κατασκευή του σιδηροδρόμου για τη μείωση των ορών μεταφοράς στον κάργο σε σχέση με τις μεταφορές διαθαλάσσης και άλλα. Καλλιεργούν το αφήγημα της ασφάλειας και ανάπτυξης για όλους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανοχή στη μετατροπή όχι μόνο του λιμανιού, αλλά ολόκληρης της πόλης σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών. Στην περιοχή έχει ακουστεί πολλές φορές ότι θα βρέξει χρήμα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον αγωγό TAP. Δεν ξαφνιάζει επομένως η απόφαση ίδρυσης το 2022 Συνδέσμου Ελληνοαμερικανικής Συνεργασίας στην Αλεξανδρούπολη, κυψέλης ιδεών και δράσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης όπως λέγεται, ως ένα ακόμα εργαλείο στην προσπάθεια να στοιχηθεί ο λαός της περιοχής στους στόχους των μεγάλων επιχειρηματιών που προσδοκούν κέρδη από την εμπλοκή της περιοχής μας στο πολεμικό μακελιό. Η κλιμακούμενη εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η μετατροπή της σε θήτη άλλων λαών και του λαού μας σε στόχο αντιπίνων αντίπαλων στρατοπέδων απασχολεί και προβληματίζει το λαό της περιοχής. Ακριβώς επειδή αδιάκοπα κανείς αντικρίζει, τρένα με τάγκ, λεωφορεία με τους υπεριαλιστές δολοφόνους να περνούν από τους δρόμους της πόλης, πλοία που κουβαλάνε φορτία θανάτου να δένουν στο λιμάνι, ρίχνοντας κι άλλο βαρούτι στον πόλεμο που μένεται στο έδαφος της Ουκρανίας, προκαλείται μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας. Όλα αυτά τα χρόνια ο λαός της πόλης και της περιοχής εκπαιδεύεται να θεωρεί τον πόλεμο αναγκαιότητα και μέσο ανάπτυξης, να θεωρεί τα όργανα καταστολής του κράτους όργανα ασφάλειας και προστασίας. Εκπαιδεύεται και συνηθίζει στη βία που ασκούν, ακόμα και όταν αυτή στρέφεται ανοιχτά ενάντια στις δεκάδες χιλιάδες κατατρεγμένους των πολέμων που ξεβράζονται στη θάλασσα που κολυμπούν τα παιδιά του, που διασχίζουν φοβισμένοι σε ατέλειωτες φάλαγγες τους δρόμους που ενώνουν τα χωριά του. Η προπαγάνδα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της αστικής τάξης επιχειρεί να πείσει ότι η παρουσία των Αμερικανονατοϊκών στην περιοχή εξασφαλίζει ασφάλεια απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Αυτό που αποδεικνύουν όμως τα γεγονότα και η πείρα που απέκτησε ο λαός όλα αυτά τα χρόνια είναι ακριβώς το αντίθετο. Η τουρκική επιθετικότητα δεν περιορίζεται από την παρουσία Αμερικανονατοϊκών ή Ευρωατλαντικών πολεμικών μηχανών, αλλά εντείνεται ή κατευνάζεται ανάλογα με τα νατοϊκά παζάρια που εξελίσσονται στην περιοχή για τη συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στόχος είναι η συνδιαχείριση του Αιγαίου με νατοϊκό μανδύα, μελία τον ανοιχτό πλούτο από αμερικανικούς και άλλους μονοπωλιακούς ομίλους σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό παραμένουν οι δηλώσεις και οι χαρακτηρισμοί περί αμφισβητούμενων υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τοποθετήσεις νατοϊκών αξιωματούχων που λένε ευρύτετα και αναφέρονται σε νατοϊκό έδαφος κάθε φορά που δυναμώνουν οι προκλήσεις και οι απειλές. Οι δηλώσεις προειδοποιήσεις Ρώσων κυβερνητικών αξιωματούχων πως η Αλεξανδρούπολη αποτελεί στόχο των πυράβλων τους είναι αλλεπάλληλες με τελευταίες αυτές του Μετβέντεφ και αναδεικνύουν τους σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν για το λαό της περιοχής από τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ανταγωνισμούς.
η μετατροπή της πόλης συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε στρατιωτικό ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμπο όχι μόνο δεν αντισταθμίζει, αλλά ούτε φέρνει λύση στα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα της περιοχής που δεν διαφοροποιούνται φυσικά από την υπόλοιπη χώρα. Τα πανάκριβα καύσιμα, ενέργεια, τρόφιμα και νίκια συνεχίζουν να εξανομίζουν το εισόδημα του λαού. Συνεχίζει η περιοχή μας να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στην ενεργειακή φτώχεια, στην ανεργία των νέων, στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Το καλοκαίρι του 2023, λίγους μήνες πριν, με την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, ο λαός μας είδε την επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή, το βιός του, τις περιουσίες του. Φανερώθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις σε έργα υποδομής που υπάρχουν. Τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα που δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουν στο ζύγι κόστους ωφέλους την ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ από το νυχτέρημα του λαού μας σε νατοϊκές δαπάνες άσχετες με την άμυνα της χώρας, σε αποστολές των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, σε έργα για την εξυπηρέτηση των νατοϊκών σχεδιασμών και έργα που αφορούν στους ενεργειακούς δρόμους και τους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών ομίλων, όπως αυτά για το νέο κάθετο άξονα μέσω της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία. Η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, ως μέρος του λαού, των εργαζομένων της περιοχής, μπαίνει μπροστά σε όλους τους αγώνες που αναπτύσσονται ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν δεκάδες κινητοποιήσεις και μαζί με άλλους μαζικούς φορείς και συμβολικές ενέργειες, όπως η παρεμπόδιση αμαξοστοιχειών με πολεμικό υλικό, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα και τη δύναμη που έχει ο λαός να βάζει φραγμούς, να χαλάει τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μαθητών από πολλά σχολεία της πόλης ενάντια στους πολέμους για την υπεράσπιση της ειρήνης, της φιλίας, της αλληλεγγύης των λαών. Γνωρίζουμε πως κανένα ψίχουλο που μπορεί να πέσει από το μεγάλο φαγοπότι που έχουν στήσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι στο LNG, στις μεταφορές, στην πράσινη ανάπτυξη, στις κατασκευές, δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων του λαού συνολικά για φτηνά καύσιμα και ρεύμα, για στέγη θέρμανση, για δουλειά με δικαιώματα, για ειρηνική ζωή. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον των παιδιών μας, το οποίο δεν μπορεί να είναι ο σάπιος κόσμος της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Δυναμώνουμε το αντιπεριαλιστικό φιλιρηνικό κίνημα και στην Αλεξανδρούπολη και παλεύουμε για να σταματήσει τώρα η ελληνική εμπλοκή, να πάρθει πίσω η επικίνδυνη απόφαση για την ανάληψη της διοίκησης της πολεμικής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα και να μην σταλεί φρεγάτα και προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκεί ή σε όποια άλλη αποστολή εκτός συνόρων, για να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές.